Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο τη κυβέρνηση, ζητούν και οι μηχανικοί των Χανίων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Επισκευαστών Φρένων, Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων, Μανώλη Κοτσάκη, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποσκοπεί στο κλείσιμο τη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπω και πολλά άλλα νομοσχέδια, δεν έχουν σκοπό να αποφέρουν κάτι καλό ή να μα κάνουν βιώσιμους. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως και άλλα που έχουν γίνει στο παρελθόν, αποσκοπούν στο κλείσιμο της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρήσης. Δεν έχουν σκοπό να Μα κάνουν καλύτερου σαν επαγγελματίε ή να προσφέρουμε καλύτερε υπηρεσίε. Μάλιστα, όπω τονίζει ο κ. Κοτσάκη, το τεκμήριο των 10.920 ευρώ για του ελεύθερου επαγγελματίε δεν μπορεί να είναι οριζόντιο για όλα τα επαγγέλματα και κάθε μέτρο πρέπει να εξετάζεται ανα κλάδο. Για τον κλάδο μα, όπω και του άλλου κλάδου, το 1900 είναι μια αρχική πρόταση. Όταν ένα μαγαζί να γνωρίζει ο κόσμο μετά τα 12 χρόνια, πάει, πάει γύρω στι 15.000. 15.000 καθαρό εισόδημα ετησίως αυτό. Κατά πρώτον υπάρχει το τεκμήριο διαβίωσης. Έτσι αλλιώ τεκμαρτά τεκμαρτάς εφορολογία αναλόγως uh, τη διαβίωση που κάνεις. Το επόμενο τώρα να σου λέει αν έχεις δουλειά ή όχι, να σου προσδιορίζει ότι εσύ πρέπει να εισπράξει. Από πού θα εισπράξει αυτά τα χρήματα. Δεν είναι δυνατόν. Επίση, αναφέρει πω οι μηχανικοί έχουν ζητήσει μείωση του ΦΠΑ ώστε και οι πολίτε να συντηρούν σωστά τα αυτοκίνητά του και να μην δημιουργείται αθέμητο ανταγωνισμό και παραοικονομία. Εμεί, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, σαν Σωματείο, έχουμε προτείνει ε, τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή δεν είναι δυνατόν το κόστο εργασία να επιβαρύνεται με 24%. Συν το φόρο που επιπλέον έχουμε από το πρώτο ευρώ, δηλαδή μία απόδειξη, ε, των 50 ευρώ το μισό πάει στο κράτος. Οπότε, εμεί λέμε τη μείωση του κόστου του ΦΠΑ για να μπορεί και ο κάθε πολίτη να κάνει σωστή συντήρηση στο όχημά του και να έχει μια ασφαλή μεταφορά, και συγχρόνω να μην δημιουργείται αθέματο ανταγωνισμό και περικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι, σύλλογοι και σωματεία επαγγελματιών θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στην εφορία Χανίων.